Γεια σας παιδιά, Μάρκος εδώ. Γεια σας κυρίες και κύριοι, αγόρια και κορίτσια. Λοιπόν, λέω αυτό γιατί βλέπω ότι ανεβαίνει το ποσοστό των γυναικών στο κανάλι και γι' αυτό λέω κύριες και κύριοι, το αντίθετο κυρίες και κύριοι, όπως θέλετε πάρτε το. Νέο βίντεο, παρουσίαση με το δικό μου μηχανάκι, γιατί δεν γίνεται να κάνουμε τα ξένα και το δικό μας να μην το κάνουμε. Κάνω αυτό το βίντεο λοιπόν, διότι έχω πει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν το τι φοράει το μηχανάκι και τι είναι το μηχανάκι, αλλά λόγω ότι έρχεται καινούριος κόσμος στο κανάλι και μάλλον δεν βλέπει τα παλιά βίντεο, άσχετα που λέω δείτε τα παλιά βίντεο, δεν υπήρχε βίντεο, δεν είχα κάνει στο παρελθόν βίντεο ολοκληρωμένο να πω εξ ολοκλήρου για το μηχανάκι, το τι είναι και τι φοράει. Τα είχα πει αλλά σε διάφορα κομμάτια. Θα το κάνουμε τώρα ένα βίντεο μόνο κοπανιά όλο. Γι' αυτό like, subscribe, comment, share παντού. Όλο κοινωνικά δίκτυα βάζω πάνω εδώ. Φυσάει πάλι πάρα πολύ. Δεν πειράζει όμως, δεν πτωούμαστε εμείς. Όπως είδατε στα πλάνα, έχουμε ένα Daytona DV ή DY, όπως θέλετε πείτε το. Το οποίο... Όπα. Τι πούπουλα είναι αυτά. Το οποίο είναι μοντέλο του 2010. Αγοράστηκε από εμένα το 2010, είναι καρμπιρατέρ, δεν είναι injection, τότε έβγαιναν ακόμα καρμπιρατέρ. Εμείς όμως θα πάμε από εδώ αριστερά. Εν τω μεταξύ, τι γίνεται ρε φίλε, έχει υπερβολικό αέρα, αλλά έχει και υπερβολική ζέστη, έχω σκάσει με αυτά που φοράω. Θα το παλέψουμε, να το σπατινάτος. Σούζα, δώσ' το. Και αγοράστηκε ναι το 2010, δεν είναι injection, είναι καρμπιρατέρ. Να βαθμίστηκε σε όλους τους τομείς. Θα ξεκινήσω να μιλάω πρώτα για το εμφανισιακό κομμάτι και μετά για το μοτέρ και τι άλλα έχει. Ας ξεκινήσουμε εμφανισιακά. Στο μηχανάκι όπως θα έχετε δει έχουν μπει αυτοκόλλητα carbon από εμένα. Στα σημεία που είδατε είναι αυτοκόλλητο, δεν είναι βαφή. Αν θα ρωτήσετε αν κρατάει ή όχι, όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, ναι κρατάει, το έχω πάνω από 7-8 χρόνια, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Συνεχίζω, έχω βάλει χειρολαβές, αντίβαρα, χρυσά, μανέτα πίντο, την έκανα και πρόσφατα βίντεο, φοράω φλασάκια μπροστά λευκά από Μοτένας Κρυς, άσπρα, έχω κάνει την πατέντα μέσα με τα LED τα φώτα τα οποία είναι στατικά και στρομπάρουν. Έχουν βγει όλα τα αυτοκόλλητα από το μηχανάκι, έχουν βγει οι ποδιές. Έβγαιναν τότε οι ποδιές από τα παλιά τα Daytona. Φοράμε λάστιχα Michelin Gazelle 225 μπρος πίσω. Φοράει δισκόπλακα μπροστά πλευστή στις μαμά διαστάσεις αλλά πιο ενισχυμένη. Τα κάκια EBC, το ίδιο και πίσω πίσω έχει ταμπούρ αλλά έχει σιαγόνες EBC. Έχουμε ένα κολοφάναρο πίσω από Honda Supra, έχουν μπει τα φλασάκια μέσα στο φανάρι ώστε να μην είναι έξω και είναι άσχημα. Έχουμε μία λάμπα τύπου ξένων. Τι έκανε άλλος, πήρε μπροστά το, έλα το. Έχουμε μία λάμπα τύπου ξένων μπροστά στο χρώμα άσπρο προς μπλε, τέλος πάντων προς τα εκεί. Φοράει και LED μέσα στο φανάρι το ψηράκι και αυτό LED λευκό. Πάγουμε λίγα λόγια. Ζάντες φοράει η μαμά, δεν τις έχω πειράξει. Εν τω μεταξύ φυσάει τόσο αέρας που ανοίγω τον γκάζι και το μηχανάκι κάνει πίσω. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε, αλλά πώς γίνεται πάντα όταν παίρνω να κάνω βίντεο να φυσάει αέρας, όταν σου λέω αέρας, αέρας ρε φίλε. Έτσι και με το προηγούμενο βίντεο, κοιτάξτε εδώ τις σημαίες. Δηλαδή τώρα θα να κάνω άνοιγμα και το μηχανάκι θα ρετάρει ρε φίλε, δεν μπορεί να ανοίξει. Έχω βάλει κάποιες σίτες στα πλαϊνά όπως θα έχετε δει. Πάμε μοτερικά, αν και σας έχω ξαναπεί τι φοράει, σας τα ξαναλέω τώρα, δεν πειράζει, για πιο ολοκληρωμένη φάση. Λοιπόν, ξεκινάμε από καρμπιρατέρ, φοράμε ένα Keihin 24 γνήσιο, με κομμένο λαιμό, με κολάρο. Πάμε παρακάτω, έχουμε μία κεφαλή Astra Grand, τύπου Astra Grand, δεν είναι γνήσια. Φοράμε κεντροφόρο 5ο στάδιο Fuego F200, δεν υπάρχει πλέον αυτός, έχει καταργηθεί εδώ και κάτι χρόνια. Έχει ηρωική εξέλιξη, δηλαδή έχουν φτιαχτεί θηρίδες εισαγωγής-εξαγωγής. Έχουν περαστεί μπρούτζινα για αποφυγή στη διαρροή λαδιού από την κεφαλή. Σκληρά ελαττήρια, δεν έχω αγοράσει κάποια να σας πω την αλήθεια, σκληρά ελαττήρια. Είχε κεφαλή από τη μάνα του σκληρά ελαττήρια, δηλαδή όταν την πήρα ήταν ήδη σκληρά, εντάξει δεν είναι full σκληρά όπως είναι κάποια της
Takekawa ή Kitako ή δεν ξέρω τώρα ποιας εταιρείας. Αλλά σε σχέση με κάποια άλλα του εμπορίου που μετρήσαμε με το Mastora, είναι πιο σκληρά από ότι κάτι άλλα. Τέλος πάντων, φοράμε πιστόνι 54 χιλιοστά, flat, φοράμε κύλινδρο μαντέμ 54 χιλιοστά. Πάμε πιο πίσω, φοράμε στρόφαλο άσα 54 χιλιοστά τρίγωνο ή αχλάδι, όπως το ξέρει ο καθένας. Φοράμε σασμάν μαμά 50, καμπάνα τύπου C90, ασί, σκληρά ελαττήρια δισκάκια, EPC δίσκους, πρεμιέ ελαττήρια, η καλύτερη συνταγή που υπάρχει ever, αλήθεια, ό,τι καλύτερο έχω βάλει. Φοράει τρόμπα λαδιού Takekawa, πάμε από την άλλη μεριά, από τη μεριά του βολάν, φοράει μαμά βολάν, μαμά ποινία, 50, μαμά ηλεκτρονική. Παιδιά, όσες ηλεκτρονικές δοκίμασα, δεν μου άρεσε καμία όπως πήγαινε το μηχανάκι. Είχαν υπερβολικά avance και χτύπαγε το μηχανάκι, δεν δούλευε σωστά. Πορεύματα, ένα πολλαπλασιαστή Φέιτο 7400. Τον έβαψα και μαύρο πρόσφατα, ήταν μπλε, τον έκανα μαύρο. Μπουζόπι πανί GK. Μία εξάτμιση VPR Round GP. Αυτά φοράει το μηχανάκι. Θα σας βάλω και κάποια πλάνα από ανοίγματα σε αυτό το δρόμο. Γιατί, παιδιά, δυστυχώς δεν μπορώ σήμερα να σας κάνω άνοιγμα. Δεν μπορώ, διότι άμα σταματήσει ο αέρας θα σας κάνω άνοιγμα. Δευτέρα. Δεν μπορώ με την έννοια ότι δεν μπορεί να ανοίξει το μηχανάκι, φυσάει αέρας και επειδή δεν έχω φίλτρο χουάνιε, πνίγεται το μηχανάκι γιατί πέφτει παραπάνω αέρας από ό,τι χρειάζεται μέσα. Αυτό είναι το setup μου, φοράω γρανάζια, δεν σας το είπα, ξέχασα, 15-32, τα γρανάζια είναι πάρα πολύ μακριά. Τα γρανάζια αυτά, παιδιά, έχουν μπει στο μηχανάκι για βόλτες, κυρίως ευθεία, να πάει το μηχανάκι πορεία μακριά, όχι να πάει κοντά. Δηλαδή φανταστείτε ότι μπορώ να πάω με 70-80 χιλιόμετρα και το μηχανάκι να πάει άνετα, ξεκούραστα. Γι' αυτό έχουν μπει αυτά τα γρανάζια, δεν έχουν μπει για να βγάλει τελική το μηχανάκι ή για κόντρα έτοιμο. Βασικά το μηχανάκι έχει φτιαχτεί για την πάρτι μου, για βόλτα κυρίως, και όχι για πατήματα και δεν ξέρω εγώ τι. Όπως έχω πει πολλές φορές, το έχω για την πάρτι μου το μηχανάκι και για να βολτάρω. Οπότε το μηχανάκι, θα δείτε και το βίντεο που θα σας βάλω, έχει τελική 113 χιλιόμετρα με αυτά τα γρανάζια, διότι την Τετάρτη δεν μπορεί να τη φορτώσει όλη επειδή είναι πάρα πολύ μακριά τα γρανάζια, εννοείται αυτό. 15-32, ξέρετε, όποιος έχει παπί και τα βάλει θα καταλάβετε ότι δεν είναι ελαφρύ γαρνάζωμα, ειδικά για μηχανάκι που έχει μεγάλες ρόδες και μεγάλους τροχούς. Αν το βάλεις σε τσάλι, αυτό το γρανάζωμα είναι κοντό, αλλά αν το βάλεις σε ψηλό μηχανάκι θα καταλάβετε ότι είναι μακρύ. Άμα φανταστείτε ότι Δευτέρα έχω κάπου γύρω στα 75-80 χιλιόμετρα καντράν, θα καταλάβετε ότι είναι αρκετά μακρύ το γρανάζωμα. Γενικά το ζασμάν αυτό, το Daytona, το 50, έχει κοντή πρώτη, Δευτέρα πάρα πολύ μακριά, Τρίτη το ίδιο και Τετάρτη κοντή. Δηλαδή ό,τι κάνει, κάνει η Δευτέρα και η Τρίτη. Μετά η Τετάρτη απλά κρατάει τα χιλιόμετρα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το μηχανάκι, έχει φτιαχτεί στο Moto Chester σχεδόν εξ ολοκλήρου και κάποια πράγματα που έχω φτιάξει εγώ μόνος μου, κυρίως μοτερικά είναι στον Moto Chester φτιαγμένο, στους φίλους μου δηλαδή. Είμαι εγώ και κανένας άλλος, εγώ και η ψυχή μου αυτή τη στιγμή στο δρόμο. Ας κάνουμε εδώ αριστερά. Εντάξει, δεν θα ανέβω πάνω εδώ στο κάστρο, θα γυρίσω εδώ.
Δεν ξέρω, δεν το βλέπετε το κάστρο εσείς, αλλά ναι. Τέλος πάντων, θα έρθουμε μία άλλη μέρα στο κάστρο. Κόμπελος. Λοξάδα, κανάλια. Φανάρι, κόμπελος λέει αριστερά. Και αριστερά μουζάκι. Και γενικά το μηχανάκι, ναι, είναι... Εντάξει, κομπλέ, θα σας κάνω ανοιγματάκι τώρα Δευτέρα σε Τρίτη. Τέρμα. Πάρα πολύ αέρα, μάγκες. Πάρα πολύ αέρα. Αλήθεια. Δεν τραβάει το μηχανάκι να πάει μπροστά. Το έχω καταλάβει. 117 χιλιόμετρα κοντέρ και 7 που κλέβει. Το καντράν 110 πραγματικά. Αλλά με πολύ κόντρα αέρα. Ειλικρινά σας μιλάω, πολύ κόντρα. Εγώ το νιώθω, δεν ξέρω αν μπορείτε να το καταλάβετε από κάπου. Αν δείτε τον μπουφάν μου, αυτή τη στιγμή πάει μπάλα. Εδώ είναι οι χειρότερες λακκούβες, προσοχή. Ναι, γενικά παιδιά, το μηχανάκι δεν έχει φτιαχτεί βγαίνω, πατάω και τα λοιπά. Το μηχανάκι έχει χαρακτήρα βολτίσιο. Δεν έχει χαρακτήρα για κόντρες, εντάξει. Δεν είναι τάφος, δεν είναι τελείως μαμά. Είναι κάτι ενδιάμεσο, δηλαδή. Δεν είναι ούτε, ξέρεις, στα μαμά πλαίσια, ούτε στο τέρμα άκρα. Είναι μισό-μισό. Κάτσε να βγω να τον περάσω αυτόν, γιατί... Αυτή είναι επίφοβη. Ωρε μηγάκι πως έσκασε. Επίσης, κάποιοι που μου έχετε πει για τα Daytona που τρίζουν τα πλαστικά, παιδιά, έχω βρει τη λύση. Όπου σας τρίζει πλαστικό, π.χ. εδώ, πλαστικά διάφορα και τέτοια, τώρα εμένα μου τρίζει σέλα γιατί δεν κάθομαι καλά. Βάζεις ταινία διπλής όψεως, εδώ μπορεί να φαίνεται λίγο, έχει ξεκολλήσει. Με ταινία διπλής όψεως, έχεις λύσει το πρόβλημά σου, δεν τρίζει τίποτα. Βάζεις ανάμεσα στα πλαστικά, εκεί που κουμπώνουν το ένα με το άλλο, ταινία διπλής όψεως και τέλος. Δοκίμασα σιλικόνες, δοκίμασα σφουγγάρια, τίποτα. Διπλής όψεως ταινία, γιατί αυτή που ξέρεις έχει αφρό, 3μη κυρίως να πάρετε, 3μη είναι γκρι αυτή που σας λέω. Ανάμεσα από τα πλαστικά, είναι αφρόδης λίγο, βάζεις, κολλάν τα πλαστικά, σφίγγεις και δεν τρίζει. Εγώ όλο το μηχανάκι έτσι το έχω κάνει, μιας και ο τρίγωνος στρόφαλος που έχω έχει κραδασμό. Πιο πριν δεν έτριζαν τα πλαστικά, τώρα με αυτόν τον στρόφαλο τρίζουν όλα. Εντάξει, έχει κάποια θετικά, κάποια αρνητικά. Το κακό είναι ότι έχει κραδασμό. Το καλό είναι ότι έχει στροφάρισμα full αυτός ο στρόφαλος, δηλαδή άμα θα ακούσεις. Έχει αυτό το στροφάρισμα, ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Δεν έχει αυτό που θες να πας βόλτα και να είσαι ήρεμος, δηλαδή πας βόλτα και έχεις Parkinson, ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Ειδικά αν πας με 50, εκεί που συντονίζει όλο το σύστημα, δηλαδή στα 50 χιλιόμετρα που βγαίνει όλος ο κραδασμός ρε παιδί μου, εκεί πεθαίνω. Στα 70 είμαι κομπλέ, στα 50 πεθαίνω από τον κραδασμό. Ναι, κόφτης δεν έχει το μηχανάκι, από ό,τι είδατε, δεν κοφτάρει καθόλου. Είναι free, free κόφτης. Αυτό, το ψηφιακό το κοντέρ που φοράω, σας το έχω δείξει και αυτό. Ναι, δεν μου έχει παρουσιάσει κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής, το έχω κάποια χρόνια. Όλα κομπλέ, δεν έχει βγάλει κάτι, γιατί μου στέλνετε πάρα πολύ ότι έχετε προβλήματα, δεν σας δουλεύει, δεν κάνει, δεν ράνει. Παιδιά, ότι προβλήματα έχετε περισσότερο με το ηλεκτρονικό το κοντέρ, μπορείτε να απευθυνθείτε από εκεί που το αγοράσατε. Δηλαδή, πολλοί με ρωτάτε, δεν δουλεύει το στροφόμετρο και αυτά. Εγώ έχω ανεβάσει ένα manual, δεν θυμάμαι τώρα πού, σε ένα site, Daytona Maniacs νομίζω. Πρέπει να το έχω ανεβάσει εκεί. Τώρα δεν ξέρω ρε φίλε, σε κάποιους δουλεύει, σε κάποιους δεν δουλεύει.
Δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται στο κάθε μηχανάκι, απλά σας λέω την εμπειρία μου. Παιδιά, το μηχανάκι αυτό, για όσους μπορεί να μην το ξέρουν και να μην το έχω πει, είναι το πρώτο μηχανάκι που απέκτησα στη ζωή μου και αυτό που έχω. Δηλαδή το έχω από 16 χρονών, 17, νομίζω από 17 χρονών και έχω φτάσει 27, κάπου εκεί. Ή 16 το πήρα ή 17 νομίζω. Το έχω όμως τουλάχιστον 10-11 χρόνια, σίγουρα. Νομίζω 11 χρόνια. Το μηχανάκι, παιδιά, αυτό το κρατάω και μηχανή να πάρω άλλο δεν θα το δώσω, διότι σας τρολάριζα την Πρωταπριλιά, σας λέω το πουλάω 2.000, ήθελα να δω αντιδράσεις και ποιοι θα βγάλετε χολή, έτσι να κράξετε, αλλά οι περισσότεροι καταλάβατε ότι ήταν πλάκα και είπατε όλοι καλό μήνα, οι άλλοι απλά λέγατε, ξέρω εγώ, ότι να είναι, το πουλάς 2.000 και είναι πολλά τα λεφτά και τα λοιπά. Λες και δεν είπα ότι είναι πλάκα, ξέρω εγώ, αλλά εκεί συνέχιζαν. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Και γενικά, παιδιά, το παπί, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, είναι πάρα πολύ οικονομικό, μετρημένο με μια εφαρμογή που έχω, στην οποία καταγράφω, πάω φουλάρω το μηχανάκι μου βενζίνη, καταγράφω πόσα χιλιόμετρα έχω τώρα, γράφω στην εφαρμογή αυτήν, στο επόμενο φουλάρισμα πάλι το ίδιο. Και περίπου, παιδιά, το μηχανάκι στα 100 χιλιόμετρα, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, 2 με 2,5 λίτρα, ανάλογα πώς θα το πάω. Εντάξει, άμα το πάω τέρμα, ξεφεύγουμε. Πάει πάνω από 3,5-4 λίτρα. Αλλά αν το πάω normal, μάγκες, είμαι και ελαφρύς και αυτό εννοείται ότι βοηθάει. Και το μηχανάκι γύρω στα 2,5 με 2 λίτρα. Φουλ οικονομικό. Παιδιά, βάζω 4 ευρουλάκια. 4 ευρώ. Και περνάω 1 με 2 εβδομάδες περίπου, 1,5 εβδομάδα με κάθε μέρα βόλτα και χαλαρά ανοιγματάκια. Και ο λόγος που δεν θέλω να το δώσω και μου αρέσουν τα παπιά, ρε φίλε, είναι διότι, παπί μου αρέσει, διότι μπαίνω μες στην πόλη, χώνομαι παντού, κάνω μανούβρες, είναι σαν να έχεις ένα πατίνι. Ναι, μόνο που είναι πιο γρήγορο, ρε παιδί μου. Εντάξει, το πατίνι δεν θέλει δίπλωμα. Αλλά το παπί για μένα, εντάξει, ρε φίλε, δεν το αλλάζω με τίποτα. Δηλαδή, και μηχανή να πάρω, δεν το αλλάζω, ρε παιδί μου, διότι στην καθημερινή μου ζωή είναι full χρήσιμο. Έχω κάνει συζητήσεις με πάρα πολλούς φίλους και μου λένε, Μάρκο, είχα παπί, το πούλησα να πάρω μηχανή και το μετάνιωσα. Λογικό. Και ψάχνουν πάλι παπιά να αγοράσουν. Γιατί οι μηχανές δεν καίνε 2 και 3 λίτρα, έτσι. Καίνε 5, 7, 8, 9, 10 λίτρα, ανάλογα πώς θα την πας. Δεν είναι παπάκι, το βάζω 4-5 ευρώ και ξεχνάω να το βάλω βενζίνη. Εντάξει, πώς πάει το ένα, πώς πάει το άλλο όμως, έτσι. Δηλαδή, άλλα χιλιόμετρα πιάνει το ένα, άλλα χιλιόμετρα πιάνει το άλλο. Και πώς τα πιάνει. Ανάβω φλάς εγώ γιατί και βγάζω και χέρι γιατί δεν θέλει πολύ άλλος να μας τη σβουρίξει. Κάποιες φορές περνάς από τέτοια και σηκώνονται όλα πάνω, στον αέρα. Πετάγονται δηλαδή. Ναι, το μηχανάκι μου αυτό είναι. Μου αρέσει. Όποιον δεν τον αρέσει, δεν υπάρχει πρόβλημα, ρε φίλε. Ή όποιος λέει είναι Κινέζικα το ένα το άλλο, εντάξει, μπορεί να έχει ό,τι γνώμη θέλει. Δεν με απασχολεί. Καλά κάνει και έχει τη γνώμη, τη δικιά του. Άλλη γνώμη έχω εγώ. Εντάξει, βέβαια, εμένα το δικό μου το μηχανάκι δεν έχει μείνει τίποτα, μαμά. Εκτός από το σασβάν και τα κάρτερ, όλα τα άλλα είναι αναγμένα. Δεν είναι, ρε φίλε, να πεις ότι δεν μου έχει βγάλει κανένα πρόβλημα το μηχανάκι. Διότι δεν μπορείς να το πεις αυτό, διότι το μηχανάκι είναι φτιαγμένο. Δεν είναι σε λογικά πλαίσια. Και το μηχανάκι, παιδιά, τώρα το λέω, δεν το είπα στην αρχή, έπρεπε να το πω στην αρχή, αλλά τώρα μου ήρθε φλασιά γιατί τα ξεχνάω. Πάνω στον αυθορμητισμό μου εκεί και να τα πω όλα, τα ξεχνάω μερικά. Το μηχανάκι είναι 54-54, βγαίνει κάπου στα 123 και 7 κυβικά. Κάπου 124 κυβικά βγαίνει. Υπάρχει μια εφαρμογή που τα γράφεις και στο βγάζει. Κάπου εκεί τέλος πάντων βγαίνει. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό, παιδιά. Αυτό θέλω να σας πω. Ένα μηχανάκι 124 κυβικά ή ένα, πείτε ότι είναι 125 κυβικά. Ένα μηχανάκι 125 κυβικά φτιαγμένο, πειραγμένο με ένα 125 κυβικά μανάτο. Δεν έχει καμία σχέση, δεν υπάρχει, παιδιά, πουθενά μέτρο σύγκρισης. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Οπότε αποφάσισα σήμερα αυτό, δηλαδή, με λίγα λόγια να σας κάνω το βιντεάκι αυτό που είναι παρουσίαση το δικό μου το μηχανάκι. Ήθελα να το κάνω, να το έχω και εγώ αλλά και εσείς, ένα ολοκληρωμένο βίντεο να υπάρχει στο κανάλι όπου θα πάει ο καινούριος θεατής που θα μας έχει κάνει εγγραφή στο κανάλι ή θα έχει δει το κανάλι κάπου και θα δει ότι το μηχανάκι είναι αυτό, φοράει αυτά, έχει αυτά τα πράγματα εμφανισιακά, αυτά τα λίγα, να είστε όλοι καλά,
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Μία εγγραφή στο κανάλι μου και στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Instagram. Και ενεργοποιήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Να είστε καλά. Τα λέμε, φιλάκια.